Τώρα με πήραν τηλέφωνο από το Λονδίνο και μου είπαν ότι είχαν ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο, γιατί σκοτώθηκα. Θα πας αύριο ντυμένος νοσοκόμος και θα την αποτελειώσεις. Ναι, αλλά... Αλλά τι? Άμα δεν πετύχει. Ο Γιάννης. Πώς θα του πω του παιδιού ότι σκοτώθηκαν οι γονείς του? Με τους γονείς εδώ είναι λίγο δύσκολο. Και αν γυρίσουν ξαφνικά? Από το Λονδίνο κομμάτι δύσκολο. Χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο που θα εγκατασταθεί μόνιμα εδώ μαζί της. Το προτιμώ κι εγώ για να βρίσκομαι συνέχεια δίπλα στην ασθενή. Θα μπορούσα να κάνω τα πάντα για να σε κάνω να νιώσεις λίγο καλύτερα. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σου έφερα και τα CD. Είναι από τα αγαπημένα μου. Μόλι συνάντησα το φίλο στο γιατρό. Πάρε λίγο να πέσω πάνω του. Καλά, ο Στέφανος. Μη μου πεις ότι σε είδε. Όχι. Ίσα που πρόλαβα να κρυφτώ. Καλά, εσύ δεν μου είπες ότι δεν θα είναι εδώ. Μα ήμουν σίγουρη ότι χαιρεπώ. Και τότε? Θα καθίσεις εκεί που είσαι και θα περιμένεις μέχρι να φύγει. Που βλέπεις, δεν μας θέλει, άστο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει τώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαρούμενη με κάνεις. Μέσα σε αυτή τη μιζέρια που ζω θα υπάρχει ένα όμορφο κομμάτι. Θα βάζω τα ακουστικά και θα ξεφεύγω. Χαίρομαι πολύ που βρήκαμε κάτι να σε κάνει χαρούμενη. Και μη φοβάσαι, είμαι πολύ προσεκτική. Θα στα γυρίσω πίσω σαν καινούρια. Α, αυτό είναι καλό για σένα. Γιατί είναι δικά σου. Σοβαρά μιλάς? Γιατί φίλοι είμαστε. Δεν έχω δικαίωμα να σου κάνω ένα δώρο. Ευχαριστώ, είναι ό,τι πιο ωραίο μου έχει πάρει ποτέ κανείς. Αν ήξερα ότι θα σε έκανα τόσο ευτυχισμένη, θα στο είχα φέρει πιο νωρίς. Τελικά η εγκυμοσύνη σου πάει πολύ. Σε κάνει ακόμη πιο όμορφη. Έχω ηρεμήσει γι' αυτό. Φάνηκε στο πρόσωπό μου. Μ' άρεσε να το ακούω αυτό. Να κάνεις ευτυχισμένη. Κοντά σου με αυτό σιγουριά. Με ηρεμείς. Λοιπόν, πάω να κάνω ένα μπανάκι και μετά θα πάμε μια βόλτα. Θα κάνουμε ό,τι θέλεις εσύ. Σωτήρης Ανδρεάδης, φαντάζομαι δεν με έχετε ξεχάσει. Τι μπορώ να κάνω για σας? Γνωρίζετε πολύ καλά. Ο γάμος με την Τόνια έγινε. Περιμένω να εξοφληθώ για τη δεύτερη δόση. Το αντιλαμβάνομαι. Όμως όπως σας εξήγησα, τα χέρια μου είναι δεμένα. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να πληρωθώ οπωσδήποτε. Δεν έχετε ιδέα τι έξοδα έχω κάνει. Το καταλαβαίνω. Δεν το νομίζω. Αυτόν τον γάμο τον έκανα για την πελάτησά σας και μόνο. Η συμφωνία είναι συμφωνία και πρέπει να τηρηθεί. Δεν διαφωνώ. Αλλά είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε. Η κυρία Καλυφαντίδη μου είχε υποσχεθεί και μια θέση σε ιδιωτική κλινική. Σας έχει ενημερώσει γι' αυτό? Ναι, το γνωρίζω. Αλλά και γι' αυτό το θέμα θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω τη δυσκολία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ βρίσκομαι εκτεθειμένος. Θα πρέπει να έχω κάποια εγγύηση στα χέρια μου. Να σιγουρευτώ ότι θα τηρηθεί η συμφωνία μας. Δυστυχώς, δεν μπορεί να υπάρξει καμία γραπτή εγγύηση. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να εύχεστε να συνέλθει σύντομα. Πράγμα που όλοι ευχόμαστε για εκείνη, ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα είμαστε σε επαφή.
Που έχει σημασία είναι ότι επιτέλους ησύχασες από αυτόν τον τύπο. Τον ξεφορτώθηκα για να κουφίστηκα. Ψάχνω Κυριακίδης. Θέλει να δει τις λίστες που ετοίμασες με τους προμηθευτές. Δεν μπορείς να το κάνεις εσύ. Δεν τον είδες καλές του. Καλύτερα πήγαινες να ξεμπερδεύουμε, ναι. Καλά. Αν πάρει κάποιος τηλέφωνο, κρατά μήνυμα, σε παρακαλώ. Okay. Και τώρα τα δυο μας. Ναι, παρακαλώ, τη Μελίνα Κυριακίδη ήθελα. Τι δεν το ξέρετε? Πρώτη φορά τον βλέπω. Είμαι καινούριος. Ο γιατρός με έστειλε. Πώς το λένε? Μάκης Ανδρέου. Έχεις πειράξει το οξυγόνο, ε? Όχι ρε παιδιά. Να ξέρω εγώ. Τι κάνεις, Ελλάδο! Ελλάδο! Τι εννοείται δεν μπορεί να μιλήσει? Πέντε φορές έχω πάρει από το πρωί και δεν μου την έχετε δώσει ούτε μία. Ο άντρας της είμαι. Τουλάχιστον μπορείτε να μου πείτε τι ώρα σχολάει. Ευχαριστώ. Σου έφερα αυτά που μου ζήτησες. Να σε καλά, άστα. Με θέλεις κάτι άλλο? Όχι. Τότε γιατί με κουβάλισες? Έχω κι εγώ δουλειές, ξέρεις. Ωραία, καλά που το κατάλαβες. Θα το σκεφτόσουν νωρίτερα. Έγινε μία φορά με την Αμάντα, δεν σημαίνει όμως τίποτα αυτό. Πολύ αργαστά. Εμείς οι δύο τελειώσαμε. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Κυρία Κυριακίδη, ναι, ξαναπήρε τηλέφωνο άντρας σας. Να συνεχίσεις να του λες ότι έχω δουλειά. Μάλιστα. Θα την ενημερώσω αμέσως.
Κυρία Κυριακηδή, σας χρειάζονται επιγόντες στο δωμάτιο της κυρίας Καλυφατίδης. Ναι, πηγαίνω. Τι έγινε, όλα εντάξει? Τι εννοείς? Στέφανε. Περίμενες κάποιον άλλον? Όχι. Περίμενα την Αμάντα. Να μου πει νεότερα για τη γιαγιά μου. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Με ήθελες κάτι? Μια και χοροπώ, έλεγα να σε πήγαινα μια βόλτα με τα μάξι στην παραλία που σου αρέσει. Αν μπορείς να το σκάσεις βέβαια. Τώρα. Θέλω να πω ότι πνίγομαι στη δουλειά και δεν μπορώ να φύγω. Καλά, εντάξει τότε. Θα μιλήσουμε αργότερα. Εντάξει. Δεν πιστεύω να τσαντίστηκες, μωράκι μου. Όχι, βέβαια, μην το σκέφτεσαι καν. Φιλιά. Από ό,τι άκουσα, σε έστησε η γκόμενα. Με έχεις μπερδέψει. Εσύ είσαι που έλεγες δεν θα την ξαναδείς. Απαράτα μας, ρε πατέρα. Απαράτα μας. Εγώ σε παρατάω. Να δούμε τι θα κάνεις μετά. Η γιαγιά μου. Εντάξει είναι. Τι της έκανε? Από ό,τι είδα δεν έγινε τίποτα. Αφού τον είδε ήταν από πάνω της. Ποιος? Μα τι είναι αυτά που λέτε? Καλά, τι γίνεται εδώ, δεν σας ενημερώσουν νοσοκόμα? Ηρέμησε, Φάνη, ηρέμησε. Η Έλενα μου είπε ότι κάποιος πείραξε το οξυγόνο της κυρίας Καλυφατίδη και δεν ανήκε στο προσωπικό του νοσοκομείου μας. Και πώς βρέθηκε εδώ? Από πού και σου? Δεν ξέρω, φορούσε στο λίμο συλλευτή. Είπε ότι είχε οδηγίες από σένα. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Θέλετε να πείτε δηλαδή? Σας εξηγώ ότι αυτό που μόλις τώρα έγινε ήταν απόπειρα δολοφονίας. Και πώς το ξέρεις? Μα μπήκα μέσα στο δωμάτιο και βλέπω κάποιον μεταμφιεσμένο να παίζει με το οξυγόνο της γιαγιάς μου. Εσύ πώς θα το αποκαλούσες αυτό? Ευτυχώς ειδοποιήθηκε η ασφάλεια του νοσοκομείου. Η οποία όμως δεν είναι καθόλου αποτελεσματική. Αλλιώς δεν θα μπαίνω καθένα στην εντατική. Η γιαγιά μου κινδυνεύει. Δεν θέλω να μείνει εδώ μέσα ούτε λεπτό παραπάνω. Την αποσυνδέσουμε και θα δούμε πώς θα πάει. Δεν μπορούμε να σου εγγυηθούμε τίποτα. Πρέπει να ειδοποιηθεί η αστυνομία. Οπωσδήποτε. Αν και πλέον είναι αργά. Εμένα με συγχωρείτε, πρέπει να φύγω. Ναι. Έμαθα τον κυνήγησες. Να, δεν τον έχασα. Μελίνα, σε παρακαλώ, κάνε ό,τι περνάει από το χέρι σου για να πάρω ακόμη και αύριο τη γιαγιά μου από εδώ μέσα. Δεν θέλω να δώσω δεύτερη ευκαιρία. Πάω να στείλω κάποια φάξ. Έλα, δεν τα κατάφερα. Τι έκανε, λέει? Αυτό που άκουσες. Είναι ακόμα ζωντανή. Και γιατί τα θαλάζωσες? Για μας τα λόγια σου. Εγώ ήμουν έτοιμος να το κάνω. Αν μπήκε μέσα ένας τυπάκος με μια νοσοκόμα και με κυνήγησε μέχρι έξω. Τελευταία στιγμή την κλείτωσα, σου λέω. Τι είναι ένας τυπάκος, παιδί μου, ποιος? Δεν ξέρω. Στο ύψος μου ήταν, με σκουλαρίκι και χυμικά ρούχα. Βέβαια.
Φάνης ο εγγονόφης. Αυτός ο ηλίθιος που με υποψιάζεται. Εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Μπορώ να το πιστέψω ότι απέτυχες. Δεν απέτυχα εγώ. Το σχέδιο στον για κλάματα. Το είχα πει 50% πιθανότητες είχαμε. Δεν λες πάλι καλά που δεν με πιάσανε. Τώρα στα αλήθεια σε κυνήγησε μακριά έξω. Τι λέμε τώρα, πλάκα σου κάνω. Τον έστρωξε και κατάφερα να γλιτώσω. Ξενιά. Παρατρίχα να με πιάνε, σου λέω. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, θα σου τηλεφωνήσω αργότερα να συναντηθούμε. Τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα. Περνάω τόσο ωραία όποτε είμαι μαζί σου. Μόνο γιατί πρέπει να φύγω. Από τώρα. Μα δεν σε χόρτασε ακόμα. Ούτε εγώ σε χόρτασα, μωρό μου. Αλλά σήμερα γίνεται χαμός στη δουλειά και πρέπει να πάω. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να σταματήσω να αποζητάω περισσότερο χρόνο μαζί σου. Μου βγαίνει από μέσα μου. Α, και εγώ στην ίδια φάση είμαι τώρα. Γιατί τι έγινε? Ο Φάνης θέλει να περάσω από το σπίτι. Τον είδα πολύ ταραγμένο. Κάτι πρέπει να γίνει στο νοσοκομείο. Θέλει να πάρουμε την Κάτια άρον-άρον από εκεί. Και αύριο, αν γίνεται. Καλά, δεν σου είπε κάτι πιο συγκεκριμένο? Συνέβη κάτι? Όχι, δεν μου είπε. Τον άκουσα όμως πολύ ανήσυχο. Τότε πρέπει να βιαστείς. Αυτές τις στιγμές πρέπει να είσαι με την οικογένειά σου που σε χρειάζεται. Έχω λίγο χρόνο. Δεν θα έχει πάει ακόμα σπίτι. Εξάλλου, θέλω να πω στην Έλενα και για το διαζύγιο. Μην το κάνεις για μένα. Εγώ είμαι ευτυχισμένη ακόμα και έτσι όπως είμαστε. Μα δεν μπορεί να σου φτάνει αυτό. Ας ξεπεραστούν πρώτα τα προβλήματα και όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Όλα θα πάνε καλά. Εγώ όμως θέλω δικιά μου, κατά δικιά μου, καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να μπορεί κανένας να μπει ανάμεσά μας. Ήμουνα στη ρεσεψιόν και πήρε ο Φάνης, ρωτούσε για σένα. Σου είπε τι με ήθελε? Όχι, ήθελε να μάθει αν είσαι εδώ και πώς είναι η διαθέση σου. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Είπε να τον πάρω πίσω. Σου είπα όχι. Δεν μου ανέφερε καν να σου πω ότι τηλεφώνησε. Αυτά. Χάρη, τι έγινε? Ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Και ο Γιάννης? Πώς θα του πω του παιδιού ότι σκοτώθηκαν οι γονείς του? Πώς θα του πω ότι δεν τους ξαναδεί? Δεν απαντάει. Ωραία. Μπορεί να μην το πρόλαβε το παιδί. Ξαναπάρε. Πώς τον έψεις να έρθει μαζί? Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θέλει να ψήσουμε? Καλά σου λέει. Οπότε σε υπενθύμησε και ήθελε να σε δει. Κανένα γκομενάκι. Ακόφτω. Τι παράδειγμα αυτό που δίνεις στον αδερφό σου? Α, σε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι. Το παιδί είναι άξιος συνεχιστής της οικογενειακής παράδοσης που έχω θεσπίσει εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι φοβερό αυτό που έγινε με το Χάρη. Ευτυχώς που είχε σένα δίπλα του. Είναι χάλια. Πήρε ένα ερεμιστικό χθες και κοιμήθηκε στην αγκαλιά μου. Το ατύχημα πώς έγινε? Νοικιάσαν ένα αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο. Έπεσε πάνω του ένα φορτηγό πριν καλά καλά φτάσουν στην πόλη. Ναι. Έλα. Όλα εντάξει? Είμαι απ' έξω, στην πίσω πόρτα. Πού, εδώ? Ναι. Και θέλω να σε δω. Έρχομαι αμέσως. Πρέπει να λείψω 10 λεπτά. Εντάξει, καταλαβαίνω. Με την ησυχία σου. Πώς είσαι? Χάλια. Γι' αυτό δεν ήθελα να έρθω μέσα, για να με δουν οι άλλοι σε αυτή την κατάσταση. Χάρη, σ' αγαπάω τόσο πολύ που πονάει η καρδιά μου να σε βλέπω έτσι. Καλά που έχω και σένα, γιατί αλλιώς θα είχα καταρρεύσει. Πες μου, ηρέμησες καθόλου?
Νιώθω ένα σφίξιμο στο στομάχι που δεν λέει να φύγει με τίποτα. Θα κάνεις κουράγιο, αγάπη μου. Θα κάνεις κουράγιο και κάποια στιγμή θα περάσει. Σιγά σιγά, ε. Πρέπει να μιλήσω και στο Γιάννη. Προσπάθησα να του τηλεφωνήσω, αλλά δεν μπόρεσα και το μετάνιωσα. Δεν είναι εύκολο. Τι να κάνω, πώς να τη χειριστώ αυτή την κατάσταση. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πρέπει να το κάνω άμεσα. Να πας να τον βρεις από το σχολείο. Τώρα. Τώρα. Απλώς πάρε τηλέφωνο πριν πας να σιγουρευτείς ότι θα είναι εκεί. Ρε Ελπίδα, δεν ξέρω τι λόγια να χρησιμοποιήσω. Πώς να του πω ότι έχουν πεθάνει οι γονείς του. Πώς λέγονται αυτά τα πράγματα. Θα το βρεις το κουράγιο, αγάπη μου. Πρέπει να το βρεις το κουράγιο. Έχεις δίκιο. Πρέπει. Αν θέλεις να έρθω κι εγώ μαζί σου. Κοίτα, δεν ξέρω, η στιγμή είναι λίγο ιδιαίτερη. Μήπως πρέπει να είμαι μόνος μου εγώ μαζί με το Γιάννη. Θα περιμένω στο αυτοκίνητο σου, μιλάτε, δεν πειράζει. Απ' την άλλη, ίσως να με βοηθήσει να είμαι μαζί σου. Έχεις και εσύ ανάγκη αυτές τις στιγμές. Και εγώ θέλω να είμαι κοντά σου. Είμαι πολύ τυχερός που σε έχω. Πάω να μιλήσω στη Μέρη και έρχομαι. Γιάννη, πού είσαι? Έτσι. Τι έγινε? Πρωινός, έτσι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Πώς πήγε το πάρτι? Α, σούπερ. Μιλάμε, τα σπάσαμε όλα μέχρι το πρωί, έτσι. Είσαι ακόμα σπίτι? Ελπίζω να μην σε ξύπνησε. Πολύ περίεργος ακούω, Θεία. Τι έγινε, τρέχει τίποτα? Όχι, όλα είναι εντάξει. Πού είπες ότι είσαι? Στο σχολείο, πού αλλού? Άσε, 4 ώρες κοιμήθηκα μόνο. Καλά, πώς και δεν την κοπάνησες? Να σου πω. Θες κάτι συγκεκριμένο? Όχι, καμία σχέση. Έτσι σε πήρα για να σε ακούσω. Μίλησες με την Ελπίδα? Τρελάθηκα με αυτό που μου είπες για την αδελφή του Χάρη. Άστα. Ο τύπος είναι διαλυμένος. Λογικό είναι. Δύο τόσο νέοι άνθρωποι και να πάνε έτσι. Φαντάσου να σε πάρουν τηλέφωνο στα καλά καθούμενα και να σου πούνε ότι πέθανε η αδελφή σου. Είχαν και παιδιά? Ναι. Ένα γιο γύρω στα 17. Αυτόν πρέπει να λυπόμαστε περισσότερο. Να χάσεις ξαφνικά και τους δύο σου γονείς. Πίστευτο. Ποιος θα τον αναλάβει τώρα το πιτσιρικά? Είναι και ανήλικος. Λογικά ο Χάρης. Είναι ο πιο κοντινός συγγενής. Αλλιώς θα μου το έλεγε η Ελπίδα. Καλώς τα δέχτηκε. Θα του ήρθε ξαφνικό. Κρίμα. Πάνω που. Τι πήγες να πεις? Μη σου ξεφύγει τίποτα. Ο Χάρης είχε κάνει πρόταση στην Ελπίδα να μείνουν μαζί. Και εκείνη το σκεφτόταν. Αλλά τώρα... Η συγκατοίκηση αναβάλλεται. Επαόριστον. Επιτέλους, αγόρι μου. Κόντεψα να τρελαθώ από την ώρα που με πήρες. Δεν το πιστεύω αυτό που συνέβη. Δυστυχώς, μαμά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ειδοποίησα και τον μπαμπά για να έρθει να το συζητήσουμε όλοι μαζί. Άλλη όρεξη δεν είχα. Μην μας το παίξεις δύσκολη τώρα, σε παρακαλώ. Η οικογένειά μας περνάει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να βρεθούμε και οι τρεις από κοινού για να το συζητήσουμε, το καταλαβαίνεις? Μην μου φωνάζεις. Μου φτάνει η αγωνία μου. Ωραία, ας έρθει λοιπόν να συνομωτήσουμε όλοι μαζί παρέα. Αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνονται οι υποψίες μου για την Ξένια. Πώς μπορείς να είσαι τόσο σίγουρος? Με κοροϊδεύεις? Τόσο καιρό δεν λέμε ότι η κοπέλα είναι επικίνδυνη. Και πώς λες να το οργάνωσε? Εσύ δεν μου είπες ότι είχε δύο αγκόμενους. Θα έβαλε τον δεύτερο αυτόν που δεν ξέρουμε για να κάνει τη δουλειά. Πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, μαμά. Και τι προτείνεις δηλαδή? Αφού η γιαγιά σου δεν είναι ακόμα αρκετά δυνατή για να την πάρουμε στο σπίτι, να προσλάβουμε σωματοφύλακα για το νοσοκομείο. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να τη φέρουμε εδώ αύριο. Μίλησα με τον γιατρό μου, είπε ότι είναι δύσκολο, αλλά εγώ θα επιμείνω. Αύριο κιόλας. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό λέω να προσλάβουμε εκείνη την κυρία. Τη Σοφία.
Δεν έχουμε βρει κάποια άλλη καλύτερη και δεν προλαβαίνουμε και να ψάξουμε. Εντάξει, ας την πάρουμε. Και εμένα μ' άρεσε. Ωραία. Πάρτε ένα τηλέφωνο, πες να έρθει γρήγορα για να προλάβουμε και να την ενημερώσουμε. Εντάξει, πάω. Μα. Σκεφτόμουν. Αν θα ήταν καλό να ειδοποιηθεί και ο Ηλίας. Να ειδοποιηθεί γιατί πράγμα? Για την κόρη του, την Ξένια. Δεν νομίζεις ότι είναι καλή ιδέα να μάθει μερικά πραγματάκια? Τι λες, παιδί μου? Τι? Τι γίνεται? Πώς και από εδώ? Τρέχει κάτι. Πρώτα με παίρνεις τηλέφωνο και μετά έρχεσαι από εδώ. Πες μου λοιπόν. Έχω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Ακούω. Κοίτα. Έγινε κάτι κακό. Ναι. Οι γονείς σου. Τους πήρα δύο φορές τηλέφωνο σήμερα, αλλά δεν απάντησαν. Δεν ήθελα να μπω σε αυτό το τρύπ, αλλά... Είχαν ένα πολύ σοβαρό ατύχημα με το αυτοκίνητο που νίκιασαν στο Λονδίνο. Δηλαδή, τι? Χτύπησαν άσχημα. Και οι δύο. Οι γονείς σου, Γιάννη, δεν είναι πια κοντά μας. Παιδάκι μου, πού είσαι τόση ώρα? Έκανα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Δεν θα το χανά, μια φορά γίνονται αυτά. Η κολλητή μου η Σπασίκλα να με παρακαλάει για κοπάνα. Μάντεψε πού θα σε πάω. Άντε, δεν πες μου, με έχει φάει περιέργεια. Κεντρικό δισκάδικο στο Σύνταγμα. Θα πάρουμε εισιτήρια για τη ροκ συναυλία της Παρασκευής. Καλά, έχεις ξεφύγει τελείως. Θα τα κάνω έκπληξη στο Γιάννη. Να μην έχει και μούτρα που έφυγα νωρίς από το πάρτι. Αχ, θα γουστάρει τρελά. Θα χαρεί πάρα πολύ, το ξέρω. Λοιπόν, πάμε. Μελίνα! Τι θες? Γιατί μου την έχεις στήσει απ' έξω? Αφού αρνείσαι να μου μιλήσεις, πήρα και έμαθα τι ώρα σχολάς. Δεν έπρεπε να σου πούν. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Έχουμε να μιλήσουμε. Ναι. Βρες μου ένα λόγο. Επειδή σε αγαπάω. Μόνο εσένα. Ωραίο τρόπο έχεις να το δείχνεις. Μελίνα, είσαι η γυναίκα της ζωής μου. Όλες οι άλλες δεν σημαίνουν τίποτα για μένα. Ορίστε, το λες και μόνος σου. Όλες οι άλλες. Στάθη, αν είχες κάνει ένα λάθος, μπορεί και να το συζητούσα. Αλλά εσύ με κεράτωνες με τη μία και με την άλλη. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Και τέλος πάντων, όπως και να έχει, όλα αυτά τελείωσαν. Και εγώ σου λέω ότι αν δεν σε έπιανα, θα συνέχιζες να με κοροϊδεύεις χωρίς καμία τύψη. Μελίνα, Μελίνα, σε παρακαλώ. Και στο κάτω-κάτω, τόσα χρόνια έχουμε περάσει μαζί. Είμαι ο άντρας. Όχι για πολύ ακόμη. Οφείλω να κάνω ό,τι θα έκανε η κάθε γυναίκα με τη στοιχειώδη νοημοσύνη και αξιοπρέπεια. Να μην έχω καμία επαφή μαζί σου. Όχι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Εντάξει. Εμένα δεν με σκέφτεσαι. Σκέψου το παιδί μας. Είναι σωστό να μεγαλώνει χωρίς πατέρα? Το προτιμώ από κάποιον σαν και σένα. Δεν το πιστεύεις αυτό και το ξέρεις. Και πώς την πήρες έτσι από το σπίτι? Πού είναι τώρα? Σε μία φίλη μου. Ωραία. Και το βρίσκει σωστό αν ξεσπιτώνεται. Το παιδί χρειάζεται το περιβάλλον του. Γι' αυτό θα νοικιάσω ένα διαμέρισμα για να έχει κοιτητή κατά το σπίτι της. Και να μην μένει στη γιαγιά της που δεν έχανε ευκαιρία κάθε μέρα να βρίζει τη μάνα της. Και πώς θα τα βγάλεις πέρα? Μου αρκεί ο μισθός μου. Δεν θέλω τίποτα από σένα. Το διαζύγιο μόνο. Όχι, όχι, σε παρακαλώ, μη λες αυτή τη λέξη. Τουλάχιστον άσε λίγο χρόνο πριν πάρεις οριστικές αποφάσεις. Δεν χρειάζομαι χρόνο. Να περιμένεις ειδοποίηση από το δικηγόρο μου αυτές τις μέρες. Μελίνα, σε κετεύω. Μην κουράζεσαι, Στάθη. Δεν πρόκειται να με πείσεις. Εμείς οι δύο τελειώσαμε. Σήμερα αποδείχθηκε ότι έχουμε έναν εχθρό μέσα στο σπίτι μας. Έναν εχθρό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πάλι τα ίδια, Φάνη? Ναι, παπά, δεν μπορούμε να διαφορούμε πια για την Ξένια. Το ότι είδες κάποιον μέσα στην εντατική δεν σημαίνει τίποτα. Τώρα τι θέλεις να μου πεις, ότι είσαι τόσο αφελής? Όχι. Απλά έχω και εγώ τη δική μου θεωρία. Και να έγινε απόπειρα δεν σημαίνει ότι εμπλέκεται η Ξένια.
Δηλαδή, ποιο άλλο θα είχε συμφέρον να βγάλει τη γιαγιά από τη μέση. Αποκλείεται δηλαδή να την πέταξε από τη σκάλα ο διαρρήκτης και εκείνη να πρόλαβε να τον δει. Οπότε, αν συνέλθει, πάμε στην αστυνομία και θα μπορέσει να τον αναγνωρίσει. Τώρα όμως εσύ δεν ξέρεις τι λες. Περίμενε. Είναι πολύ πιθανό ο πατέρας να έχει δίκιο. Μπορεί ο διαρρήκτης να ήταν μεταμφιεσμένος σε νοσοκόμο και να ήθελε να εξαφανίσει τη μοναδική μάρτυρα. Ναι, ακόμη και έτσι όμως να είναι κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή. Καταρχήν μια καταγγελία στην αστυνομία. Συμφωνώ. Αλλά δεν θα πεις τίποτα για την Ξένια. Θα αρκεστείς μόνο στο γεγονός. Γιατί? Έχεις κάποιο λόγο να καλύπτεις αυτή την αδίσταχτη. Μα δεν έχουμε κανένα στοιχείο εναντίον της. Όχι ακόμα, αλλά δεν αρχίσουμε να ψάχνουμε, πού θα το βρούμε. Τίποτα δεν μένει κρυφό για πάντα. Ελάτε, κάντε λίγο υπομονή. Δεν κάνω κι άλλη δουλειά τόσο καιρό. Λοιπόν, αν σου πάρουν κατάθεση, δεν θα πεις τίποτα για την Ξένια. Αρκετά έχει εκτεθεί η οικογένεια. Εντάξει. Προς τον παρόν τουλάχιστον. Ήρθε η κυρία Σοφία, περιμένει έξω. Πες της να περάσει. Δεν έγινε τίποτα, έτσι. Ο Φάνης είδε το πρόσωπό σου. Όχι. Φόραγα σκούφο και μάσκα. Άρα δεν σε αναγνώρισε. Τι σημασία έχει, δεν με ξέρει. Δεν έχουμε αναγνωρίσει ποτέ. Σωστά, έχεις δίκιο. Ό,τι θέλω, λέω κι εγώ, έχω παρανοήσει τελείως. Εσύ έχεις παρανοήσει. Έπρεπε να σου στη θέση μου. Ακόμα δεν ξέρω πώς κατάφερα και ξεφύγα. Φαντάζομαι είχα πιάσει. Έλα, σημασία έχει ότι τελείωσες. Το ίδιο κι εσύ. Αν με είχαν τσακώσει, τώρα θα ήμουν στην ασφάλεια. Έλα, ερέμισε. Πότε έγινε? Μόλις έφτασα. Και πότε το ξέρεις? Από χθες το βράδυ. Και δεν είπες τίποτα, έτσι? Σκέφτηκα, νόμιζα δηλαδή ότι θα ήταν καλύτερο να σε πετύχω. Νόμιζες ότι θα ήταν καλύτερο μόνος να πίνω σφινάκια? Ενώ οι γονείς μου είναι μικροί. Γιάννη, μόνο εμένα έχεις. Δεν μου φτάνεις. Εμένα έχεις.